Χαίρομαι, όσο χαίρομαι, που σε υποδέχομαι ακόμα μια φορά στην Αθήνα. Έλα. Αγαπητέ μου Πρόεδρε, φίλε Αβέροφ, σε καλωσορίζω για ακόμα μια φορά στην Αθήνα ως πρόεδρος του αδερφού κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έχεις οδηγήσει την παράταξη σε διαδοχικές νίκες και επιτυχίες στην Κύπρο, πάντα με γνώμονα την ευθύνη και τον ρεαλισμό και πάντα αγωνιζόμενος για την ευημερία και την προκοπή του κυπριακού λαού. Θέλω να σου ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία ως υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2023 και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσεις να αγωνίζεσαι με την ίδια αφοσίωση, με την ίδια προσήλωση για την ενότητα των Κυπρίων, για την προκοπή του κυπριακού λαού και βέβαια για την επίλυση του μεγάλου μας εθνικού θέματος. Όλο να ξέρεις ότι είμαστε δίπλα σου και σου εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη στον αγώνα τον οποίο μόλις ξεκινάς. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να ξέρετε πως η θεματική πρόοδος σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα των δικών σας πολιτικών επανέφεραν την αξιοπιστία στην χώρα, αλλά εξίσου σημαντικό επανέφεραν την αξιοπρέπεια και την εθνική υπερηφάνεια στον κάθε Έλληνα. Σας ευχαριστώ διπλά, γιατί μια δυνατή Ελλάδα που ήταν και παραμένει το ανιδιοτελές στήριγμα της Κύπρου βοηθά και την Κύπρο. Και σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε για την εθνική μας υπόθεση. Πάντα να είστε δυνατός για μια ακόμα πιο δυνατή Ελλάδα και μια δυνατή Κύπρο.